Γεια σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο κοφάλαλος Πλανώδιος, ο οποίος είχε παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα στην Αμουδάρα. Μετά από νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ο 43χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ως καταναλωτές ότι ένα ελαιόλαδο είναι ενωθευμένο και έχει χάσει πλέον την ιδιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου? Διαβάστε στο neakrite.gr χρήσιμες συμβουλές τόσο για εσάς όσο και για τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ημερολόγιο έδειχνε 8 Φεβρουαρίου του 1980, όταν έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων ο θρυλικός κριτικός ερμηνευτής και λυράρης Νίκος Ξυλούρης. Στην ακμή της καριέρας του, διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο και μετά από μεγάλη μάχη, το αηδόνι της Κρήτης σύγησε πρόωρα. Η Κρήτη έχασε τη σπουδαιότερη φωνή της. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.